Ζητήσατε νομίζω το λόγο, έτσι. Ναι, επειδή έχουμε τον Υπουργό σήμερα μαζί μας και επειδή τα θέματα που τρέχουν, κύριε Υπουργέ, είναι πραγματικά φλέγοντα, θέλω να μας πείτε, σας παρακαλώ, και με δεδομένη την παρέτηση σήμερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ του κυρίου Μωυσίδη και όλη αυτή την αναστάτωση η οποία επικρατεί με τις 200.000 και πλέον δηλώσεις οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί, την παράταση που έχετε δώσει σε ποιο θέμα, στην μεταβίβαση των δικαιωμάτων των αγροτών, θέλω να μας πείτε πραγματικά τι μέλη γενέστε με τους αγρότες οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους αυτόν τον μικρό κλήρο, τον οποίον καλλιεργούν και είναι ταυτόχρονα συνταξιούχοι, από ότι επειδή δεν έχει βγει ερμηνευτική εγκύκλειος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αν θα τους περικοπεί η σύνταξη. Βεβαίως είναι πλέον σίγουρο ότι θα τους περικοπεί το 60% της σύνταξής τους. Τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι θα σπεύσουν τώρα είτε να μεταβιβάσουν για να μην χάσουν τη σύνταξή τους, και τι θα γίνει με αυτούς τους οποίους θα μεταβιβαστούν. Θα υπάρχουν τα πρόστιμα του 3% επί της βασικής και του 1% επί του πρασινίσματος. Θέλουμε μία απάντηση και για ποιο λόγο δεν δόθηκε μία περαιτέρω παράταση από τις 15 Ιουνίου, αφού όπως βλέπατε οι εξελίξεις και οι νομοθετικές δεν μπορούσαν πραγματικά να προλάβουν τις προθεσμίες. Γιατί θα πρέπει να υποστούν πρόστιμα. Εκτός αν δεν υποστούν, θα κρατηθούν πρωτόκολλα. Σας άκουσα, κυρία Ραμπίτη, σας άκουσα.